λέει Μιμήρ, ποιος θα το πίστευε ότι σε σχέση με τον Τιρ, εγώ ήμουν ο γίγαντας, ε? Χα, ισχύει, μικρέ. Λοιπόν, το ταξίδι μου εδώ πέρα στις παιδιάδες του Βάναχαϊμ είναι πραγματικά μαγικό. Είναι όλο, πετάνε όλο τέτοιες βλακιούλες, κομικές βλακιούλες. Έχω ξεκλειδώσει καινούρια στολή, καινούρια πανοπλία. Αυτή είναι η πανοπλία του δράκου. Δεν έχω ιδέα πώς την κατέκτησα, γιατί δεν θυμάμαι να πολέμησα κάποιον δράκο, ας πούμε, μεγάλο ή κάτι τέτοιο και να τον νίκησα. Πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως την κατασκεύασα. Και ναι, φαίνεται αρκετά ωραία, έχει ωραία στατιστικά κτλ. Δεν την έχω αναβαθμίσει ακόμα, αν κοιτάξει εδώ πέρα. Φωλιδωτός θώρακας δράκου, λοιπόν. Οπότε, αποφάσισα, κοιτάξτε εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Θα είναι μικρό επεισόδιο αυτό και όσο πιο γρήγορο και σύντομο μπορώ, γιατί είναι και γιορτές. Δεν θέλω να σας κουράζω. Βασικά, θέλω κι εγώ λίγο να κάτσω, να την αράξω. Και θα εξερευνήσουμε σαν γρήγορα αυτό εδώ πέρα το. Τις παιδιάδες, γιατί έχει αρκετές χάρες οι οποίες πρέπει να σώσουμε και τον άλλο το τύπο, τον υπότη, τον οποίο το φυλάει ένας μεγάλος δράκος. Έχουμε εδώ πέρα και το κεραυνό. Έχει γενικότερα πολλά πραγματάκια τα οποία. Oh my god, υπάρχει εδώ τα Fallblaka Berserker. Τέλεια. Τα οποία θέλω να τα κάνουμε μαζί και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία σίγουρα πολλοί από εσάς θέλετε να δείτε και εγώ δεν θέλω να τα κρύψω από εσάς. Και φυσικά μαζεύω και αυτούς τους κρυστάλλους. Α, κι άλλος κρύσταλλος. Καλύτερα να τον κρατήσουμε. Ήγκυλ ορκισμένος φρουρός. Well. Wow. Το δεν το έκανε τίποτα. Κοίτα εδώ. Οκ, ξεκλείωσε και μια καινούργια ρουνική. Άσχημο χτύπημα. Παναγία μου. Σου φαίνομαι για καλά, Μιμήρ. Ξεκλείωσε και μια καινούργια ρουνική επίθεση. Βασικά, κάτσε να τη δούμε. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είδα τι ζημιά του έκανε. Για ηρέμησε λίγο, φιλαράκο. Οκ. Okay. Τίποτα απολύτως έτσι. Οπ. 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 Πάρε μεγάλε. Wow. Ωραίος αντίπαλος. Nice, okay. Κάτι του κάναμε, έτσι. Oh my god. Μέτα το τσακούρι στο πράγμα που λάμπει. Στο πράγμα που λάμπει, ναι. Είσαι ασταμάτητος, κράτε. Αχα, δεν φαίνομαι και πολύ ασταμάτητος αυτή τη στιγμή. Καίγομαι. Καίγομαι, παίζομαι ότι θα πεθάνω. Ωραία. Oh shit. Oh my god, καλά που έσκυψα. Οκ. Δεν θέλει και πολύ, έτσι. Oh my god. Έχω πέτρα κατάσταση. Ανάσταση. Τον έχουμε. Η γκυλ. Οκ, good. Για πάμε λίγο. Shit! Dude, φύγε από κοντά του, σε εγκεντεύω. Έλα, έλα. Άντε, γεια. Τελείωσε, συγκύλ. Ξέχασα πόσο βάρβαρη ήταν αυτή η κίνηση. Τι ήταν αυτό? Μήπως μπορούμε να μάθουμε κάτι από το ημερολόγιο που πέρασε? Wow. Well. Πολλοί από εσάς θέλετε να τα δείτε αυτά. Αυτός και όσα. Ήταν ένας ταξιδευτής. Ναι. Συνήθως δεν στείνουν ενέδρες σε όποιον να είναι. Κάτι πρέπει να ήθελε. Κάτι πρέπει να ήθελε. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Αλλά είναι φανατικοί ζηλωτές. Και ο Μπίργκιρ φαίνεται ότι. Οκ. Okay. Αδέρφια μας παραπλάνησαν. Εγκαταλείψαμε τις ζωές μας για να ακολουθήσουμε το μονοπάτι. Αφιερώσαμε κάθε μας ανάσα για να φτάσουμε το τέλος. Μας μίλησαν για μια ένδοξη πορεία, για τις αλήθειες που θα ανακαλύπταμε όσο βαδίζαμε στον δρόμο. Όμως δεν υπάρχει καμία κρυμμένη αλήθεια. Το μονοπάτι δεν οδηγεί στη σωτηρία, δεν οδηγεί στη φώτιση, οδηγεί στη καταπάτηση, στη βαναυσότητα, στην αιματοχυσία. Εγώ αφήνω αυτό το μονοπάτι και ελπίζω ότι θα έρθετε μαζί μου ο αδερφός σας Μπίργκερ. Ο Μπίργκερ! Κατέληψε αυτή τη ζωή. Ίσως έστειλαν τον ταξιδεύτη για να τον τιμωρήσει.
Τότε θα έρθουν και άλλοι. Τότε θα έρθουν και άλλοι. Δεν πιστεύω ότι θα έστελναν ένα μόνο ταξιδευτή για να βρει έναν προδότη. Ισχύει. Το μονοπάτι του ψεύδους. Το έγραψε ο Μπίργκιρ. Τότε μάλλον με αυτό τον τύπο τα έχει βάλει. Οκ. Okay. Οπότε ο Μπίργκιρ, ο τύπος ο οποίος προσπαθούμε να σώσουμε, εγκατέλειψε το μονοπάτι του. Okay. Και έστειλαν άλλους ταξιδευτές να τον σκοτώσουν. Θεέ μου, πάει και από εδώ. Παιδιά, έχει πάρα πολύ εξερευνήσει εδώ πέρα. Νιώσατε αυτό? Ναι. Από πού έρχεται? Ένας σεισμός, από έτσι. Από εκεί κάτω. Από εκεί κάτω έρχεται. Οκ. Okay. Θυμηθείτε να μην πάμε εκεί κάτω, ξέρω εγώ. Οπότε πάμε στα γρήγορα να κάνουμε κάποια άλλα πραγματάκια εδώ πέρα, τα οποία... νομίζω μπορούμε να κάνουμε πια. Αυτό πρέπει να το φάμε από πίσω. Πολύ ωραία. Yep, δεν θα το φάμε από πίσω αυτό. Πώς και να ανέβουμε κάπου ψηλά. Το δέντρο στο Νίφλχαϊμ έχει νέο επισκέπτη. 41 από τα 48 παιδες πλησιάζουμε και έχει μείνει ένα σεντούκι. Πήγα εκεί, ξεκλείδωσα το... πέμπτο σεντούκι, οπότε μας έχει μείνει ένα ακόμη. Το μέρος έχει δει καλύτερες μέρες. Οπότε ναι, ας είναι ένα αφιερωμένο επεισόδιο στην εξερεύνηση αυτό εδώ πέρα του πανέμορφου μέρους. Και όλα αυτά είναι σαν ένας δράκος τεράστιος, έτσι. Wow, ωραίο. Σέιντρ. Σέιντρ, ναι, Σέιντρ. Οκ, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη σεκούρη εδώ. Νομίζω. Oh shit. Πώς νικάμε αυτούς? Oh shit. Ξέρεις τη διαδικασία, αδερφέ. Yep. Αόκα. Σοβαρό τώρα. Έλα Θόρη, τι ξέσκησε. Εδώ αυτή η Σέιδρ. Αυτή ήταν δύσκολη, παιδιά. Η επίθεση ρήγματος μπορεί να παρακάψει εμπόδια για να βρει το σόκ. Ναι. Κάποιοι βάνιερ στράφηκαν στη σκοτεινή μαγεία για να αντισταθούν στους Έιζερ. Υπήρχαν συνέπειες. Οκ. Okay. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτή έπαιρνε δυνάμεις από αυτούς τους στυλούς καταφρόνησης, τέλος πάντων. Οκ. Okay, ας το διαβάσουμε γι' αυτό. Βρήκες κάτι ενδιαφέρον, αδερφέ? Τελείωσε ο καφές μου. Βρικές, Σέιντερ. Δεν σας αξίζει τίποτα άλλο παρά μόνο ο Δίνης. Συχαίνεσαι αυτό που γίναμε. Τότε συχαίνεσαι τους καρπούς των πράξεών σας. Αυτό το βασίλειο μολύνεται μέρα με τη μέρα και η μόνη μας ευτυχία είναι να αντιστεκόμαστε, έστω και λίγο, στην κυριαρχία σας. Αν πρέπει να χάσουμε τους εαυτούς μας, δεν πειράζει. Αν υποφέρουν αθώοι, δεν έχει σημασία, γιατί ήδη έχουν μάθει να υποφέρουν. Δεν είμαστε πια υπηκοείς, είμαστε Σέιντερ. Οκ. Okay. Μάθαμε την ιστορία λίγο. Σέιντερ, τον Σέιντερ. Τι θα βγει από εδώ μέσα? Α, οκ. Okay. Το πέμπτο είναι, τέταρτο. Νομίζω έχουμε βρει τρία. Μπες μέσα. Τέσσερα στα πέντε, τέσσερα στα έξι. Τον έπιασες. Τέσσερα στα έξι. Αφέντη Κράτε, έκανες καταπληκτική δουλειά. Δεν χρειάζομαι την ενθάρρυνσή σου. Όχι, σε πρόσβαλα. Όχι. Ωραία. Τώρα που τελειώσαμε από εδώ, παιδιά, έχουμε και ένα βωμό. Τελειά, κατεβάσουμε αυτό. So, υπάρχει ο Μπίγκρι, Μπίργκερ, ο Μπούργκερ, τέλος πάντων, υπότης, ο ταξιδευτής, ο οποίος θυσιάστηκε για να μας σώσει. Θα πάμε να το σώσουμε, αλλά πρώτα υπήρχαν κάποια εθέρια εδώ πέρα, τα οποία μάζεψα και τα έβαλα όλα σε αυτό εδώ πέρα το κύκλο. Οπότε θα πάμε να δούμε, είναι και αυτό μια χάρη, θα πάμε να δούμε... τι είναι αυτός ο κύκλος. Υπάρχει ένα σεντούκι το οποίο έχω βρει ένα και δύο καμπανάκια. Δεν βρίσκω το τρίτο και το μακρύ. Το τρίτο το οποίο θα το βρω μετά μόνος μου. Off camera δεν χρειάζεται να το δείτε εσείς. Υπάρχουν αυτοί οι πύργοι που κάθε πύργος έχει ένα εθέριο. Άρα φαντάζομαι πως θα πολεμήσουμε έναν ίσκιο. Ωραία.
Όλοι οι ρούνοι είναι αναμένοι. Τα εθέρια επέστρεψαν στις πηγές τους και η πλάκα τα κρατάει φυλακισμένα. Πλάκα. Τα καταφέραμε. Ο δράκος έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος. Σούχα! Κάπως ενώθηκαν. Πρέπει να το σκοτώσουμε, πατέρα. Βιαστικά πάνω μου. Τι είναι αυτό. Λεγόμενος ίσιος. Φύγε από εδώ. Τα δεξιά σου. Και ο δράκος. Δράκε. Ακατάλληλη στιγμή πραγματικά. Έλα ρε Captain Obvious. Να το χτυπήσω όταν λάπη με. Έχεις ευκαιρία. Μην τη χαραμίσεις. Ναι. Να η ευκαιρία μας. Σε σένα το λέει. Ω, μεγάλα χέρια. Καλύψαμε. Συνέχισε έτσι. Ωραία. Αδερφέ της πηγές. Σκάσε ρε, ξέρω. Πάει μία πηγή. Μία πηγή. Πες μου ότι μπορώ να σπάσω δύο πηγές κατευθείαν. Δύο πηγές. Ωραία, κατέστρεψα δύο πηγές. Ωραία. Έχουμε άλλες τρεις. Τι από εδώ ρε. Πλησίασε, επίδεση. Πυρήνας εξασθένησε, γρήγορα. Μπράβο μικρέ. Νομίζω διαλύουμε. Ναι ρε. Πάμε. Ωραία, πόσο αργό είναι. Υπάρχει κι άλλος πυρήνας εδώ. Δεν προλάβω να το κάνω αυτό. Come on! Για λίγο. It's okay. Υπάρχει ένας εδώ. Κι άλλος ένας εκεί. Να η ευκαιρία μας! Ασταμάτητος κράτε! Θα περάσει! Είσαι σίγουρος! Oh my god! Ίσως θα μείνω μακριά του. Έχεις ευκαιρία! Πυρήνα να καταφέρνεις! Γρήγορα! Σκάσε ρε το... Oh my god! Τέλεια! Συνέχισε έτσι! Δεν κάνει τίποτα αυτό, τι μαλάκα. Ωραία. Ακόμη ένας πυρήνας εκεί. Αδερφέ τις πηγές, γρήγορα. Ξέρω ρε. Δεν θα προλάβω. Θέλει τρεις. Ακόμη μία. Ναι. Ωραία. Τελική μάχη, boys. Τώρα είναι η ευκαιρία μας. Πιάσε την μπάλα. Νομίζω θα πεθάνω. Είχε μείνει μια σταλιά. Είναι σαν τον ίσιο του πάγου, αλλά με φωτιά. Αυτό είναι σοβαρά. Ωραία. Τα εθέρια τακτοποιήθηκαν. Δεν καταλαβαίνω πώς ξέφυγαν και σχημάτισαν αυτό το πράγμα. Οι αλυσίδες δεν είναι για πάντα. Κάποια στιγμή οι δέσμοι ελευθερώνονται. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αυτό ξαναπες το, άδερφε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πανοπλίας του κυνηγού, λέει. Μ' αρέσει η πανοπλία αυτή, αλλά ίσως η πανοπλία του κυνηγού είναι καλύτερη. Θα δούμε. Φυσικά κυνηγάω και την πανοπλία του Berserker. Φαντάζομαι πως υπάρχει η πανοπλία του Berserker. Δεν το σκοτώνουμε τζάμπα, έτσι δεν είναι. Άισε το διάλογο. Το ένιωσε αυτό, αδερφέ. Αλλά και εσύ έχεις δει πάνω μου σε αυτό το επεισόδιο, ρε. Κούρτερ τίκ. Okay, αυτή είναι δυνατή, φαίνεται αυτό. Ωραία,
My God! Τι έκανε η Μαλάκο? Πού είναι? Πού πήγε? Θα επιστρέψει. Οι θηρεύτριες ισχυρίζονται ότι λατρεύουν τη σκάδη, αλλά σκοτώνουν για ευχαρίστηση. Αυτή δεν θα ήθελε ποτέ κάτι τέτοιο. Όχι. Υπάρχει κάποιος σκοπός εδώ που δεν τον γνωρίζουμε. Οχο. Υπάρχει σκοπός που δεν τον γνωρίζουμε. Κοίτα εδώ, πάει και από εδώ. Μπίργκερ. Πλησιάζουμε τον Μπίργκερ. Okay, ο Μπίργκερ είναι μάλλον εδώ πέρα. Σιντούκι. Για όσα δεν έχετε καταλάβει, αυτή η ιστορία, γενικά αυτό το μέρος μας διηγείται την ιστορία μάλλον των ταξιδευτών. Όπως είχαμε το Alfheim και την ερημιά του Alfheim και μάθαμε πολλά για τα εξωτικά, αυτό το μέρος μας διηγείται, ξέρω εγώ, τους ταξιδευτές και τα λοιπά. Οπότε τον Μπίργκερ και όλους τους υπόλοιπους ταξιδευτές. Μη! Alfcast! Alfheim! Milfheim! Δώσ' ωραία! Βάλει! Ποιος όλο βάλει! Hey! Σκότωση! Παναγία μου, τώρα τον είδα! Τι είπες? Σε ποιον θα λες αυτά ρε, Μούργο? Οκ. Οκ. Για ηρέμησε. Για ηρέμησε όμως. Ωραίος. Μη κάνεις μαλάκι. Κοίτα εδώ, σε αργή κίνηση θα κάνει. Uber Cloud. Κάτσε ρε μεγάλα, παίξε με τους υλικούς λίγο. No. Okay. Θα κάνεις και την άλλη μαλακία. Πέτα το σακούρι στο πράγμα που λάμπει. Ω, δεν το πέτυχα. Έχει παγώσει ο λαιμός μου. Δεν το πιστεύω αυτό ρε. No! No! Δεν θα στοχίσω ξανά. Δεν νομίζω. Καίγεσαι! Καίγεσαι, μαλακοπίτουρα! Και του τη χάρισε και δύο φορές! Με το να μην πετύχω επίτηδες την μπάλα πάνω από το κεφάλι του. Παίρνει, σε παρακαλώ. Τι είχε έγγραφα. Τι είναι αυτό, τι δημόσιο δούλευε. Τι έγγραφα είχε. Συγκολλημένο δέρμα είχε πάνω του. Και ψήγματα σημιού. Και άλλα ψήγματα σημιού. Λαβή του χρώτη. Φαίνεται πως κάποιος έπεισε τους ταξιδευτές ότι αν εξερευνεί... Φάφνιρ. Θυμάστε το Φάφνιρ. Τον νάνο που έγινε νομίζω ο δράκος. Σημαδεύει τους κοντινούς εχθρούς. Οι επιθέσεις σημαδεμένους εχθρούς μειώνουν τους χρόνους επαναφόρητης των ειρηνικών επιθέσεων το όπλο χρησιμοποιείς. Όντως κοντένα σημαδεμένους εχθρούς. Αχα, οκ, well. Λαβή του χρώτη. Ναι, μπορούμε να το δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Τα εννέα βασίλεια θα βρουν τον παράδεισο. Ποιος τους έπεισε? Αυτό ήταν? Ο τυφλός επισκέπτης, όπως αποκαλούσε τον εαυτό του. Ότι. Κάτι που θα έκανε ο μπάσταρδος. Η αγαπημένη λέξη του Μιμίρ. Μπάσταρδος. Οκ, έχεις εντούκι και εκεί. Τέλεια. Τέλεια. Είναι ένα τεράστιο βασίλειο, το οποίο θέλει πολύ εξερευνήσει. Οκ. Okay. Σίγουρα θα πολεμήσουμε δράκο, έτσι. Για να σώσουμε τον περικό. Ω, μάγια. Τον στριμώξαμε! Ποιος στριμώξαμε, ρε! Αυτός μας έχει στην φωλιά του! Μπίργκερ! Πορφυρέ, τρώμε! Φύγε! Ναι, Uber Cloud! Άλλαξε όπλο!
Να το κάνουμε τίποτα απολύτως. Οκ. Μία με έδωσε ρε. Να σε πω. Ρε, η ασπίδα κάνει τίποτα. Δεν δουλεύει. Φυσικά πετάει. Έφυγε. Κόλωσε. Πούντος. Από πού έρχεται. Ρε, αυτό πετάει φωτιές. Τι δράκος είναι αυτός. Πετάει φωτιές. Ε. Το πέτυχα. Πούντος. Δεν το πέτυχα. Οκ. Okay. Πορφυρέ, τρώμε. Θες να κατέβεις να παλέψουμε. Τα πάει, το πέτυχα, λέει. Σύντησα απλά την ουρά, έτσι. Τι τώρα! Ποιο είναι το δίσκο, σημείον του! Okay. Μαδαφλάπανο! Oh my god! Oh my... Jesus Christ! Jesus Christ! Okay, καλά όλα αυτά, αλλά εγώ χρειάζομαι και εγώ το ζωή, γιατί θα πεθάνω. Μη πλησιάζε, ρε μαλακ! No! Μη το κάνεις! Ζωή! Όχι ρε φίλε. Come on dude. Όχι, όχι, όχι. Έλα είμαι τόσο κοντά. Oh my god, θα πει. Ακόμα λίγο ήθελα. Κλείσουν το στόμα. Τι έγινε μόλις τώρα εδώ πέρα, ρε. Ωραία, του βάλαμε φήμωτρο του δράκου. Κατά τη διάρκεια της διάσωσης του συμμάχου μας, του Μπίργκερ, μπήκαμε στην περιοχή αυτού του πλάσματος. Κατανοώ την ανάγκη που νιώθει κάποιος να προστατέψει τον τόπο που θεωρεί σπίτι του, αλλά όταν απλώς περνάς ειρηνικά από ένα μέρος με αποστολή να σώσεις έναν σύντροφο, δεν βλέπω το λόγο να ξεκινήσει μια πρόκλητη επίθεση από αέρος. Ναι, ρε, μαχητικό ήταν. Ήταν η πρώτη φορά που πολεμήσαμε δράκο. Για το βόρειο. Αν υπάρχουν και άλλοι δράκοι που πρέπει να κυνηγήσουμε στον κρατήρα, αφού ξέρεις, θεραπεύουμε το βασίλειο. Εξαιτία σου. Νύχη δράκου, συγκολλημένα δέρμα, μπαλάκια δράκου, σφένος του Βάναχαϊμ, μάγεμα. Οκ. Okay. Τι κάνει αυτό το σφένος του Βάναχαϊμ? Κοντινών επιθέσεων του κράτου εναντίον. Okay. Ένα εξωπραγματικό υλικό, λέει. Well, υπάρχει και κάτι εκεί, υπάρχει και κάτι εδώ. Πάμε να σώσουμε λίγο το μπέργκερ. Ήταν η πρώτη φορά που πολεμάμε δράκο. Ε, κάνω λάθος. Γιατί δεν θυμάμαι τώρα. Σε αυτό το παιχνίδι, στο προηγούμενο παιχνίδι ξέρω ότι έχουμε πολεμήσει. Σε αυτό. Τι είναι αυτό. Σουντούκ. Hey, θα σώσουμε τον Μπίργκερ. Θα το σταματήσουμε το βίντεο. Γιατί θέλω να απολαύσω τις γιορτές χωρίς τη σπαστική μου φωνή. Και θέλω να απολαύσω και εγώ λίγο το παιχνίδι, εξερευνώντας όλα τα υπόλοιπα. Τα σημαντικά τα κάναμε. Εσύ είσαι εκεί πέρα, αλλά βλέπω ένα πλάσμα πολύ πιο όμορφο από σένα. Παναγία μου. Θέλω να το σκοτώσω. Θέλω να το χαϊδέψω. Πανέμορφο ρε. Γεια σου, Μπίργκερ.
Χίλια ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μας έσωσες τη βάρκα. Έτσι δεν είναι, πατέρα? Ανόητη κίνηση. Αλλά αξιοσέβαστη. Πώς γύρισε? Υπάρχει μια απόκρυφη πύλη εδώ κοντά. Okay. Αλλά δεν έχω σπόρο. Έχω το δικό μου. Ναι, Ατρέα, εσένα. Δεν πιστεύω ότι έζησες από αυτή την πτώση. Πώς τα κατάφερες? Έκανα τούμπα. Τα λέμε αργότερα. Σοβαρά τώρα? Μέχρι στιγμής ο ταξιδευτής ο συγκεκριμένος ήταν ο πιο σοβαρός χαρακτήρας του παιχνιδιού. Δεν μιλούσε, κοιτούσε ευθεία και μούγκριζε. Και τώρα λέει, έκανα τούμπα. Πολύ μου άρεσε αυτό. Περίμενε, τι πρέπει να κάνω, να τον διασώσω? Δεν μπορεί να διασωθεί μόνος του? Γιατί εγώ δεν θέλω να περάσω την πύλη. Εσύ σκοτώνεσαι. Μεγάλε, ο αρχηγός σε χρειάζεται για να πείσει αυτό το ελάφι να γυρίσει στο δέντρο του κόσμου. Ο αρχηγός σε χρειάζεται, όχι εγώ. Εγώ το πάω περίφημα. Έχω πολλή τροφή. Απολαμβάνω τη ζωή μου. Μόλις μπορέσεις, μίλα μαζί του στο βασίλειο ανάμεσα στα βασίλεια. Κι άλλη χάρη, ελάφι για κάθε εποχή. Μίλησε στο Ρατατούι. Οκ, θα μιλήσω Ρατατούι, αλλά... Αυτό το ελάφι πρέπει να γυρίσει σπίτι του, λέει. Ωραία. Μισό λεπτό. Θέλω να γυρίσω τον άλλον στο σπίτι. Θα με επιτρέψει να ξαναγυρίσω όπως εδώ? Πια αυτό. Μάλλον θα σας δώσω τον καταβλισμό. Τέλεια. Και υπό διαφορετικές συνθήκες, ελπίζω. Γαμάτος ο Μπίργκερ. Μου άρεσε αυτός ο χαρακτήρας. Απλώς και εκεί που δεν το περιμένεις, αστείος. Ωραία, ολοκληρώσαμε αυτή τη χάρη. Λοιπόν. Τώρα που ο Μπίργκερ είναι ασφαλής, μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Ή να εξερευνήσουμε κι άλλο, αν θες. Φυσικά θα εξερευνήσουμε. Ο Μπίργκερ φέρει τον οπλισμό των ταξιδευτών. Παρόλο που εγκατέλειψε το απατηλό μονοπάτι του Όντιν και ορκίστηκε να υπηρετήσει τον Φρέιερ και την άμυνα του Βάναχαϊμ. Φοβηθήκαμε ότι τον χάσαμε έπειτα από την ανιδιοτελή ενέργειά του που μας επέτρεψε να διαφύγουμε από τη σκιό μπλα. Χαίρομαι που καταφέραμε να το ξεπληρώσουμε και να τον σώσουμε κι εμείς. Είναι ένας γενναίος και έτοιμος πολεμιστής. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Κάντε like αν σ' άρεσε, dislike αν δεν σ' άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, αφήστε στα σχόλια και φυσικά σε κάτι στο καμπανάκι για να μην χάσει κανένα επεισόδιο. Also, Instagram, Facebook, Twitter, link στην περιγραφή. Θα τα πούμε, well, το επόμενο επεισόδιο που θα γράψω θα είναι μετά τις γιορτές, οπότε να ξεκουραστείτε κι εσείς χωρίς αυτή τη βλαμμένη φάτσα και φωνή και θα ξεκουραστώ κι εγώ εξερευνώντας αυτό εδώ πέρα του Βασίλειου, με την ησυχία μου. Γεια σας!